υπεύθυνος για όλες τις εργασίες που γίνονται στον πρώην Δήμο Τρίπολης. Θα μας πείτε δύο λόγια πιο συγκεκριμένα για τις εργασίες ανάπλασης που γίνονται στις παιδικές χαρές. Ναι, από ό,τι γνωρίζετε, πριν μερικό διάστημα στο Δήμο ήρθαν, ήρθαν κάποιοι κύριοι και κυρίες από το πρόγραμμα κοινοφελής εργασίας. Αυτούς τους ανθρώπους, παρέα με την διοίκηση του Δήμου, τους βάναμε σε διάφορες θέσεις ανάλογα με τις ειδικότητές τους και με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας ξεκινήσαμε, εφόσον είχαν περάσει λίγες μέρες πριν και είδαμε τις ανάγκες που έχουν οι παιδικές χαρές, ξεκινήσαμε να κάνουμε τη συντήρηση των παιδικών χαρών. Η συντήρηση των παιδικών χαρών ξεκινήσαμε από την πλατεία Φιλικών, μετά πήγαμε στη μεταμόρφωση, στη συνέχεια πήγαμε στο συνοικισμό του Κολοκοτρώνη, στην πλατεία, στην παιδική χαρά της Δεξαμενής, στην παιδική χαρά που υπάρχει στην Τρικόρφων και σήμερα βρισκόμαστε στην παιδική χαρά της Αγίας Βαρβάρας. Ο σκοπός αυτών των επισκευών των παιδικών χαρών ήταν, και το κάνουμε τώρα στα μέσα του χειμώνα, να προετοιμάσουμε τις παιδικές χαρές να γίνουν σε ασφαλή περιβάλλον, ώστε να δεχτούν τους μικρούς μας φίλους που θα έρθουν εδώ να παίξουν και να χαρούν αυτά τα όργανα που υπάρχουν στις παιδικές χαρές. Κάποια όργανα, αν θα είδατε και στις άλλες παιδικές χαρές, ήταν χαλασμένα. Μπορέσαμε και τα αλλάξαμε. Και ο κύριος στόχος αυτής όλης της προσπάθειας ήταν να κάνουμε τις παιδικές χαρές ανθρώπινες, να μπορούν να έρχονται και μικροί και μεγάλοι παρέα με τους γονείς τους για να τις χαίρονται. Και πάνω απ' όλα να έχουν ασφάλεια οι παιδικές χαρές. Γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν κάπως παραμελημένες, δεν είχε γίνει συγκεκριμένη συντήρηση και με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων της κοινοφελής εργασίας μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και τελειώνουμε σήμερα αυτή την προσπάθεια. Εγώ από αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω όλους τους πολίτες από τα μικρά παιδιά, τους γονείς και τους γειτόνους εδώ των παιδικών χαρών να τα προφυλάξουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε. Γιατί κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν έχουμε τη δυνατότητα συνέχεια να δίνουμε χρήματα. Άρα όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Γιατί σε όλες τις παιδικές χαρές είπαμε να κάνουμε συντήρηση, το βάψιμο, να κόψουμε τα χόρτα, να αλλάξουμε κάποια παιχνίδια που έχουν, να αλλάξουμε τον φωτισμό, δηλαδή όταν λέω να επισκευάσουμε τους υπάρχοντες φωτισμό και να βάλουμε λάμπες. Αυτά όμως θα πρέπει να τα διατηρήσουμε. Αν δεν τα διατηρήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να είναι έτοιμες που σε λίγες μήνες έρχεται η άνοιξη και θα γεμίσουν οι παιδικές χαρές με παιδιά. Όσον αφορά για τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν και αυτά τα παιδιά και αντιμετωπίζουν κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Η τεχνική υπηρεσία έχει μαζέψει τα στοιχεία, έχει πάει και στα διάφορα άλλα διαμερίσματα και όχι μοναχά στον πρώην Δήμο Τρίπολης, αλλά και σε άλλες δημοτικές εργασίες. Έχουμε κάνει την καταγραφή και η επόμενη κίνηση θα είναι να πάμε και σε αυτά τα σημεία να φτιάσουμε και εκεί τις παιδικές χαρές. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ συγκεκριμένη παιδική χαρά θα έχει φωτισμό, γιατί μέχρι στιγμή δεν είχε καθόλου φωτισμό, όχι μόνο παιδική χαρά αλλά και το πάρκο γενικότερα. Από σήμερα το βράδυ, γι' αυτό από ό,τι είδατε και εδώ στα πλάνα σας που έχετε πάρει, είναι και το αντίστοιχο ηλεκτρολόγος κοντά εδώ, ώστε αλλάζει τις λάμπες για να έχει και αυτή η παιδική χαρά φωτισμό. Όμως, ξαναεπαναλαμβάνω, η προσπάθεια είναι να φτιάσουμε τις παιδικές χαρές για την ασφάλεια των μικρών μας φίλων. Και αυτοί οι μικροί μας φίλοι παρέα με τους γονείς και με όλους τους γείτονες να προστατεύσουν αυτό το πράγμα. Μην το χαλάσουμε σε λίγες μέρες. Κύριε Κοσκινά, υπάρχει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τοποθέτηση κάμερα στις παιδικές χαρές για να μείνουν ανέπαφες μετά τις επισκευές. Πιστεύετε ότι θα είναι μια λύση αυτή και είναι κάτι που το εξετάζεται? Προσέξτε να σας πω κάτι. Οτιδήποτε μας λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποιος μας λέει οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να μας φέρει και να μας λέει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περάσει αυτή η πρόταση, μπορεί να μας βοηθήσει για να μας βοηθήσει εμάς να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε. Ή αν πετάνε ότι να βάλουμε κάμερες, να κάνουμε φύλαξη και όλα, πέστε μας και κάποιο τρόπο που νομίζετε εσείς ότι μπορεί να γίνει, να το εξετάσουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Κοσκινά, υπάρχουν σημεία της πόλης Τρίπολης οι οποίες χρειάζονται να γίνουν μια δημιουργία παιδικής χαράς καινούργιας, γιατί βλέπουμε, συντηρούμε τις ίδιες υπάρχουσες. Η πόλη έχει επεκταθεί,
υπάρχουν σχέδια τέτοια. Ήδη υπάρχει μια παιδική χαρά που έχει σχεδόν τελειώσει, απλώς λείπει κάποιο όργανο ακόμα και θα τη δώσουμε η παιδική χαρά στη Θεοκρήτου. Και έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε συζητήσει και με την τεχνική υπηρεσία ως διοίκηση να δούμε σε ποια άλλα σημεία μπορούμε να τοποθετήσουμε παιδικές χαρές. Γιατί θέλουμε να δημιουργούμε και όχι να καταστρέφουμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι σιγά σιγά να φτιάσουμε τις υπάρχουσες. Ήδη τελειώνει και η παιδική χαρά της Θεοκρήτου. Θα μας την παραδώσει σε λίγο διάστημα ο ανάδοχος που ήταν στο έργο, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ανθρώπινο την πόλη. Όμως θα πρέπει πάνω απ' όλα ό,τι κάνουμε να τα σεβόμαστε. Δεν υπάρχουν οι πολυτέλειες να ξαναεπανερχόμαστε πάλι στα ίδια και στα ίδια. Θα πρέπει να προχωράμε σε κάτι άλλο. Εκτός από κάμερα, κάποιος άλλος τρόπος φύλαξης, γιατί ο κόσμος, οι γειτονιές δεν μπορούν το βράδυ με τα μεσονύχτιες ώρες που γίνονται οι καταστροφές στις παιδικές χαρές να προσέχουν και να αποκτήσουν. Η φύλαξη, άποψη δικιά μου είναι, μπορεί να προέρθει και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα από τους ίδιους τους θαμώνες της παιδικής χαρές. Επειδή αυτό είναι λιγάκι δύσκολο να γίνει, τέτοια μηνύματα και η κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει πρόβλημα και ο κάθε γείτονας στις παιδικές χαρές. Μήπως θα ήταν προτιμότερο και να αφήσουμε αυτό την καραμέλα που απαγγαλίζουν κάποιοι ότι για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να τοποθετηθούν τελικά κάμερες για την ασφάλεια τις βραδινές ώρες τουλάχιστον. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται στην πόλη. Αυτή είναι μια πρόταση που μας κάνατε τώρα. Εμείς ως δημοτική αρχή την ακούμε, θα κοιτάξουμε να δούμε εάν μπορούμε αυτό το πράγμα να το τοποθετήσουμε. Να τοποθετήσουμε αυτές τις κάμερες. Θα το δούμε, θα το ελέγξουμε. Να δούμε, γιατί οι κινήσεις μας όλες που κάνουμε πρέπει να είναι μέσα σε πλαίσια νομιμότητας και να μην δημιουργούμε προβλήματα στους κατοίκους της πόλης. Αυτό είναι το πιο βασικό. Κύριε Κοσκινά, μία από τις πιο δημοφιλείς παιδικές χαρές είναι αυτή στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, στην ΣΤΟΑ. Εκεί τι πρόκειται να γίνει, γιατί ξέρουμε ότι μαζεύει αρκετό κόσμο η συγκεκριμένη παιδική χαρά. Θα πάμε και σε αυτή, στις προσεχές μέρες, σιγά σιγά, να δούμε και εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, δίπλα από το μεγάλο καφενείο. Λίγο υπομονή, δεν γίνονται τα πράγματα όλα. Βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από την πλατεία, την παιδική χαρά των Φιλικών και σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε προς το κέντρο της πόλης. Θα φτάσει και η στιγμή που θα πάμε και εκεί πέρα. Δεν γίνονται αυτά αμέσως, γιατί έχουν και κάποιο κόστος. Θα πρέπει και εμείς να μελετήσουμε, να βγάλουμε, να πάμε να μας ελέγξουν για αυτό το κόστος και όλα αυτά τα πράγματα.